Κάνουμε μία ώρα μάθημα, έχουμε σχολάσει από τις 9 η ώρα το πρωί και περιμένουμε το λεωφορείο για να φύγουμε. Ένα μήνα μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στο Λύκειο Σφακίων δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί εκπαιδευτικοί. Υπάρχουν μέρες που απλά ερχόμαστε και φεύγουμε και δεν κάνουμε τίποτα. Μόνο μία φιλόλογος υπάρχει. Τα άτομα που είναι στην θετική κατεύθυνση δεν έχουν τίποτα από καθηγητές. Εμάς ο φιλόλογος ο ένας που έχουμε προσπαθεί να καλύψει κάποια κενά όσο μπορεί, της Β και της Γ Λυκείου που είναι οι βασικές τάξεις, για να δώσουν εξετάσεις. Οι μαθητές των τριών τάξεων του Λυκείου, πολλοί από τους οποίους διανύουν πολλά χιλιόμετρα για να φτάσουν από απομακρυσμένα χωριά στο σχολείο της χώρας Σφακίων, μοιράζονται τη μία και μοναδική καθηγήτρια. Επειδή συνήθως προσπαθούν να καλύψουν τις Β και τις Γ Λυκείου της τάξης, συνήθως εμείς είμαστε η τάξη που δεν κάνουμε καθόλου ή το πολύ να κάνουμε μία ώρα μάθημα. Γυρίζουν τα λεωφορεία και τα φέρνουν, αλλά φεύγουν σε 7 ώρα από το σπίτι τους. Σκολούν σε 9 ώρα από εδώ πέρα, 9.30, άντε 11.30 ώρα, στις 2 η ώρα γυρίζουν πίσω πάλι στο σπίτι τους χωρίς να έχουν κάνει μάθημα. Έχω 3 παιδιά μεγάλα, τα 2 πηγαίνουν στο Λύκειο, έρχονται για μία ώρα, δεν θέλουν να έρθουν. Μα τι θα πάμε λέει να κάνουμε για μία ώρα? Δηλαδή αρνούνται τα παιδιά να έρθουν στο σχολείο και έχουν δίκιο. Με όνειρα υποπεριορισμό, λόγω της ανεπάρκειας της πολιτείας να στελεχώσει εγκαίρως το σχολείο με τον απαραίτητο αριθμό εκπαιδευτικών, οι μαθητές και οι μαθήτριες των Σφακίων ζητούν το αυτονόητο για να μην εγκαταλείψουν τον τόπο που οι γονείς τους επέλεξαν να ζήσουν. Κάθε μέρα ότι θα περιδοθεί, θα το στελεχώσουμε. Η τελευταία απάντηση ήταν περιμέναμε μέχρι την Παρασκευή. Την Παρασκευή μου είχαν πει συγκεκριμένα ότι έχουν έρθει καθηγητές για όλα τα σχολεία του νομού. Και θα στελεχωθεί. Την Παρασκευή μας πήραν τηλέφωνο ότι ήρθε μια καθηγήτρια και σήμερα το πρωί έφυγε. Αργεί πάρα πολύ η ύλη, δεν βγαίνει η ύλη. Πώς θα πάνε αυτά τα παιδιά να δώσουν πανελλήνιες? Πώς απαιτούν τα παιδιά αυτά να πάνε να συγκριθούν με τα παιδιά των Χανίων? Ούτε φροντιστήρια έχουμε εδώ πέρα. Εγώ την κόρη μου την πάω κάθε Παρασκευή στα Χανιά. Είναι δυνατόν δηλαδή? Κάτι πρέπει να γίνει με όλα αυτά. Τα παιδιά τα δικά μας που βλέπετε εδώ πέρα είναι φυσικό υπόμονο όταν δεν κάνουν μάθημα. Να ξεσπούνε κάπου αλλού, να ασχολούνται με αλλότερα πράγματα. Είναι δηλαδή φυσιολογικό τα παιδιά να τακτούν εφόσον δεν μπαίνουν στην τάξη μέσα να κάνουν μάθημα. Πλην όμως δεν είναι παιδιά κατώτερου Θεού. Σε πείσμα των συνθήκων την προηγούμενη σχολική χρονιά, μαθητής του Λυκείου Σφακίων κατάφερε να εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο, παρότι στο σχολείο δεν διδάχτηκε ούτε μία ώρα από τα μαθήματα κατεύθυνσης. Το παιδί έδωσε εξετάσεις, πέρασε στη γεωπονική σχολή και αυτό το οφείλει στα δημοτικά φροντιστήρια. Φέτος και παρά το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή επιδοτεί το 50% του ενοικίου των εκπαιδευτικών, οι μαθητές κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν το δίλημα της φυγής ή της συνέχισης στο ίδιο σχολείο, αλλά με κομμένα φτερά.